Χορηγός Τράπεζα Πειραιός. Καταρίνα Χριστοφιλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σία. Την Κυριακή, 4 του μήνα, συνεχίζονται οι αναδασώσεις σε Πεντέλη και στα Τουρκοβούνια, έτσι. Βεβαίως, στην Πεντέλη, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο για την Προστασία και την Ανάπλαση του Πεντελικού, που θα φυτευτούν 10.000 δέντρα πάνω από το χώρο του κημητηρίου της παλιάς Πεντέλης. Στις 10 το πρωί θα γίνουν όλα αυτά. Την ίδια μέρα και ώρα στα Τουρκοβούνια εθελοντές θα φυτέψουν ακόμη 10.000 δέντρα σε μια δασική περιοχή που βρίσκεται κοντά στο Γαλάτσι, τη Νέα Ιωνία και τη Φιλοθέη. Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν τους εθελοντές μας στα δύο αυτά σημεία. Τώρα, το θέμα της συζήτησης για ημέρες ήταν η ηλεκτρονική διάθεση αγροτικών προϊόντων που έγινε mm-hmm. με πρωτοβουλία μιας τοπικής οργάνωσης στην Πιερία. Mm-hmm. Όπως φαίνεται όμως, αυτή την ιδέα την έχουν προκαιρού σκεφτεί και αναπτύξει μαθητές λυκείου στο πλαίσιο της νεανικής επιχειρηματικότητας. Και που να διδασκόταν το μάθημα και στα σχολεία, και αυτό ουσία είναι μόνο μία από τις πολλές ιδέες για πράσινο επιχειρήν που καταθέτουν μαθητές, όχι μόνο ως σύλληψη, αλλά ως όριμες επιχειρήσεις, mm-hmm. έτοιμες. Όλες οι εικονικές επιχειρήσεις, είτε προϊόντων είτε υπηρεσιών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος, παρουσιάστηκαν σήμερα και είναι έτοιμες για εφαρμογή, αρκεί να τους δοθεί ανάφημη. Καλημέρα! Ενθουσιάζονται, χειροκροτούν, αλληλοσυχαίρονται. Εκδηλώσεις που δεν συνηθίζονται στον πραγματικό κόσμο του επιχειρήν. Συνηθίζονται όμως στον κόσμο των δημιουργικών νέων ανθρώπων. Όλοι τους μαθητές από 28 ιδιωτικά και δημόσια σχολεία της επικράτειας, αλλά ταυτόχρονα και νέοι επιχειρηματίες που δημιούργησαν καινοτόμα πράσινα προϊόντα αλλά και υπηρεσίες φιλικές στο περιβάλλον. Επιχειρήσεις και προϊόντα που θα μπορούσαν αύριο άνετα να μπουν στην πραγματική αγορά. Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία μαθαίνουν πώς να στήσουν μια επιχείρηση και να πτύσσουν δεξιότητες, οι οποίες είναι χρήσιμες για όλη τους τη ζωή. Τα παιδιά από το Αμερικανικό Κολέγιο ερεύνησαν και στη συνέχεια έστησαν μια επιχείρηση με οικολογικά ρούχα από ελληνικό βιολογικό βαμβάκι με χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα μόλις 1,2. Δηλαδή χρησιμοποίησαμε οργανικό βαμβάκι το οποίο ράπτεται σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες οι οποίες τηρούν όλες τις προϋποθέσεις και την οικολογική διάσταση που πρέπει. Τα παιδιά από το ειδικό σχολείο του Πειραιά δημιούργησαν επιχείρηση με οικολογικά ξύλινα παιχνίδια που διαθέτουν για τη στήριξη της λειτουργίας του σχολείου τους. Ένα σχολείο ειδικής αγωγής. Παίρνουμε εμείς τα υλικά, σανίδες από λεύκα και οξιά. Μετά φτιάχνουμε εδώ πέρα, όπως βλέπετε, αεροπλάνα, τραχτέρ. Άλλα σχολεία πάλι επέλεξαν να καινοτομήσουν φτιάχνοντας έναν ηλιακό φορτιστή. Ο ηλιακός φορτιστής αυτός φορτίζει τα κινητά μας τελείως οικολογικά, καθώς δεν υπάρχει η μπαταρία λιθίου, η οποία είναι και ρυπογόνα και περιορίζει τη ζωή, ας πούμε, του φορτιστή. Στον τομέα των πράσινων υπηρεσιών, πολλά σχολεία επέλεξαν να δημιουργήσουν μια ηλεκτρονική επιχείρηση, πλατφόρμα για διακίνηση ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Από τον παραγωγό απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς μεσάζοντες. Έχει θεσπιστεί βέβαια καινούριος νόμος, όπου πρέπει να γίνουν δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων. Και θέτουμε εμείς το ερώτημα, γιατί να μην είναι ηλεκτρονικά. Μπορούμε εμείς να δώσουμε τη γνώση. Και μέσω του site πραγματοποιείται. Πουλάμε προϊόντα χωρίς μεσάζοντες, κατευθείαν από τον παραγωγό, στις ελληνικές οικογένειες και στους ανθρώπους. Είναι μόνο ελληνικά προϊόντα, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την ελληνική παραγωγή. Η ιδέα της πράσινης μετακίνησης προωθείται από μια μαθητική επιχείρηση επικοινωνίας που δημιούργησε ειδικό ενημερωτικό οπτικό υλικό για πρωτάριδες ποδηλάτες. Έχουμε φτιάξει ένα ντοκιμαντέρ, ένα εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ, με το οποίο δίνουμε συμβουλές, ενημερώνουμε άπειρους, έμπειρους, νέους, κυρίως νέους, για το πώς να οδηγούν ένα ποδήλατο. Ανακυκλώσιμα υλικά, κομποστοποίηση είναι μερικές από τις ιδέες που έγιναν εικονικές μαθητικές επιχειρήσεις και οι οποίες όμως είναι απόλυτα υλοποιήσιμες, καθώς το μόνο που τους λείπει είναι μια επίσημη σφραγίδα. Όταν πάρουμε και έναν αριθμό αφημί και μπορούμε να σε πραγματικά πλαίσια να λειτουργήσει, ναι, σε ένα μήνα.